μακροοικονομικός και ειδικότερα ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός δημιουργεί πάρα πολλούς κινδύνους για τα άτομα, αλλά και συνολικά για τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Οδηγεί η άγνοια συχνά σε καταστροφικές επιλογές και σε μη ορθολογικές αποφάσεις. Εξάλλου, όλες οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις δείχνουν ότι σε μεγάλο βαθμό οι κρίσεις αυτές οφείλονται σε αγελαία συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία αγελαία συμπεριφορά πηγάζει από αγνωστικισμό και από άγνοια κινδύνου. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσπάθεια του συναδέλφου κ. Φίλιππα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το Πανεπιστήμιο με στηρίζει αυτή την προσπάθεια με όλα τα μέσα. Φαίνεται και από την συμμετοχή των συναδέλφων που έχουν κατακλείσει την αίθουσα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ελπιδοφόρος προσπάθεια, την οποία θα τη στηρίξουμε και θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για τη χώρα μας. Είμαι πολύ κοντά στον Νίκο τον Φίλιππα, τον καθηγητή, και έχω συμμεριστεί το όραμά του και το πάθος του για τη δημιουργία του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Μια πολύ πρωτότυπη ιδέα για την Ελλάδα που βλέπουμε ότι ήδη σε πολλές χώρες έχει προχωρήσει τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και σε επίπεδο πολιτικής. Στην Αμερική ο πρόεδρος Ομπάμα έχει εντάξει το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην ατζέντα του, όπως επίσης έχει αναλάβει τέτοιες θέσεις και προτάσεις η Βασίλισσα Μάξιμα στην Ολλανδία. Το ίδιο και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που το έχει βάλει στους στόχους για το μέλλον. Για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο χρήσιμο και κρίσιμο να αντιληφθούμε ότι ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι ενδεχομένως και ένας από τους λόγους που μας έχουν οδηγήσει στο να είναι η κρίση στη χώρα μας ακόμα πιο βαθιά και ακόμα πιο ουσιαστική. Γι' αυτό και νομίζω το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε από τα παιδιά, να ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση δηλαδή των νεαρών Ελλήνων, για να μάθουν τις έννοιες του χρήματος, της αποταμίευσης, της επένδυσης από πολύ μικρή, έτσι ώστε να μπορούν ως ενήλικες να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Νομίζω ότι 10 χρόνια μετά την κρίση, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και της πολιτικής, θα έλεγα, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς το πώς φτάσαμε ως εδώ. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις μελλοντικές γενιές, την ποιότητα ζωής των συνταξιούχων, διότι ζούμε μια επανάσταση σε όλα τα επίπεδα και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ακριβώς τι έχει γίνει. Οπότε το Ινστιτούτο θα παίξει ένα ρόλο, πιστεύω, να αυτό είναι το όραμά μας, να φτιάξει μια γενιά ενημερωμένων πολιτών, διότι η ποιότητα της ζωής του μέλλοντος θα συνδέεται με τη χρηματοοικονομική γνώση. Είναι από τους 17 στόχους του ΟΗΕ. Και η ποιότητα ζωής και όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε. Οπότε η Ιντεραμέρικαν το έχει αγκαλιάσει, βγάζοντας ήδη 2 βιβλία. Είναι πρωτοποριακή για παιδιά, είναι πρωτοποριακή σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι δείχνει το δρόμο, διότι αυτό αφορά όλους τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όχι μόνο την Ιντεραμέρικαν. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα ακολουθήσουν και άλλοι. Νομίζω ότι έχοντας βιώσει τα χρόνια της κρίσης μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα, έχουμε καταλάβει όλοι όσοι ασχολούμαστε λίγο με τα χρηματοοικονομικά ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις βάσεις και η βάση είναι η καλή εκπαίδευση και η κατανόηση των βασικών εννοιών, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο για το μέλλον. Σωστές αποφάσεις για την αποταμίευση, για την ασφαλιστική του κάλυψη, για την πρόληψη, έτσι ώστε ατομικά αλλά και συλλογικά ως μια οργανωμένη κοινωνία να μπορέσουμε να προοδεύσουμε παίρνοντας σωστές αποφάσεις και προστατεύοντας όλα όσα έχουν αξία για το μέλλον μας. Μπορεί αυτή η προσπάθεια να βοηθήσει και στον την ασφαλιστική παιδεία που χρειάζεται η χώρα? Νομίζω ακριβώς. Κάνουμε λόγω εδώ και πολλά χρόνια για ένα έλλειμμα ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων. Νομίζω στη βάση για τη δημιουργία αυτής της περίφημης ασφαλιστικής συνείδησης βρίσκεται η καλή εκπαίδευση και η κατανόηση των βασικών εννοιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε με συνειδητό τρόπο να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Και να κρίνουμε επίσης τα όσα κατά καιρούς λέγονται ή παρουσιάζονται ως λύσεις μαγικές ή ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά το μέλλον μας.